Δεν εννοούσα αυτό για ευχάριστο. Όχι, εννοούσατε τα τελευταία πλάνα. Τα τελευταία πλάνα. Τα τελευταία πλάνα. Ευχάριστα με τους σχολιασμούς. Πάμε να δούμε τώρα αν είναι ευχάριστα στην εξελίξει. Για να δούμε τις εξελίξεις. Η επόμενη μέρα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, η επόμενη μέρα, τουλάχιστον σε εμάς το δικό μας χαρτοφυλάκιο, μας βρίσκει αισιόδοξος. Για ποιο λόγο? Γιατί θα μπορούμε πλέον και με το πρωτογενές πλεόνασμα που καταφέραμε, τα 700 εκατομμύρια δηλαδή, να κάνουμε επέκταση του προγράμματος της ανθρωπιστικής κρίσης σε όλη την Ελλάδα μέχρι τέλους του έτους, που αυτό θυμάστε ήταν εξασφαλισμένο μέχρι τον Ιούνιο. Τα χρήματα δηλαδή τόσα ήταν και φτάναν μέχρι τον Ιούνιο. Για λίγες περίπτωση, για το πιλωτικό λέτε. Όχι, όχι. Λέω, το παλιό πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης, ναι, το οποίο αφορά 350.000 ανθρώπους. Και τελείωνε τώρα. Και τελείωνε τον Ιούνιο, ναι, με, ναι, την παράταση που του είχαμε δώσει. Θα το επεκτείνουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς σε όλους τους δήμους πλην των 30 δήμων που θα κάνουμε το πιλωτικό του ΚΕΑ, δηλαδή το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Αυτό είναι και είδηση και δέσμευση τώρα από εσάς. Και η είδηση, είναι τα είδηση έχω πει και στην Βουλή, τα είπε και ως, ο Πρωθυπουργός. Ως δέσμευση δικιά σας, γιατί εντάξει, είπαμε ότι θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά. Υπάρχουνε, τα έχουμε, θα τα δώσουμε. Λοιπόν, εμάς όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, τώρα πια η έμφασή μας είναι ακριβώς οι ανισότητες, οι πιο αδύναμοι, όλοι αυτοί που έχουν χτυπηθεί άγρια από την κρίση. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση αλλά και το ΚΕΑ έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ακραία φτώχεια. Η ακραία φτώχεια έχει πλήξει την Ελλάδα σε τρομακτικούς ρυθμούς και σε τρομακτικά ποσοστά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα κάνετε. Πάμε δηλαδή, να δούμε αυτό το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αυτή η προσπάθεια που θα γίνει. Ο Γιάννης επισημαίνει και ρωτάει τα λεφτά, διότι τα 700.000 περισσέψαν, αλλά δεν μπορούν να πάνε όλα σε αυτό. 700 εκατομμίλια. Εκατομμύρια. Ναι. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Δεν μπορείς να χωνέψεις ότι είναι εκατομμύρια. Δεν μπορώ, λοιπόν, τα 700 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πάνε όλα σε αυτό το πράγμα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, πού θα βρεθούν τα λεφτά όταν λέτε, και νομίζω χθες, προχθές είπατε, ότι από την 1η του 2017 θα πάει σε όλη την Ελλάδα αυτό το πράγμα. Το πρόγραμμα. Λοιπόν. Πού θα τα βρείτε. Λοιπόν. Τι θα πρωτοβρείτε, τι θα πρωτομπαλώσετε με αυτά τα λεφτά που έχουν έρθει. Καταρχήν αυτά τα λεφτά όχι που έχουν έρθει, αλλά αυτά τα λεφτά του πλεονάσματος. Βλέπετε, είμαι σωστά πολύ προσεκτική. Απολύτως. Το πλεόνασμα, ένα κομμάτι από τα 700 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτήσει άμεσες, ναι, ανάγκες μας στους ανθρώπους που έχουν πληγήσει από την ακραία φτώχεια μέχρι τέλους του 2016. Ένα κομμάτι. Είμαι σαφής. Αυτό το κομμάτι... Έλειθε 900 εκατομμύρια το πρόγραμμα για όλη την Ελλάδα. Από 1η-1η-17 οι υπολογισμοί μας είναι... Ένα κομμάτι από τα 700. Ένα κομμάτι από τα 700. Όχι, όχι, όχι. Α. Δεν θα χρηματοδοτήσει αυτό το από 1η-1η-17. Αυτά θα βρεθούν από αλλού. Από είναι... Κάνουμε αυτή τη στιγμή αυτό που λένε οικονομολόγοι, yeah, spending review, δηλαδή γραμμή-γραμμή, το κάθε Υπουργείο, τι μπορεί να δώσει, πόσα μπορούμε να διασφαλίσουμε στο νέο προϋπολογισμό και θα δείτε στον προϋπολογισμό που κατατίθεται κατά τον Νοέμβρη, δηλαδή από ό,τι θυμάμαι Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, γίνεται ο πρώτος προϋπολογισμός του 17, του, ναι, επομένου, ναι, έτου. Ναι, ναι. Θα δείτε εκεί τι πού δεσμεύουμε και πώς δεσμεύουμε για αυτά τα 900. Περικοπές σε έξοδα των Υπουργείων, από εκεί. Είναι από διάφορα σημεία. Να μην με συγχωρείτε, κυρία Θεό. Ναι, ναι, πείτε μου γιατί πράγμα ανησυχείτε, κυρία, για να σας απαντήσω. Εγώ να βάλω... Πρώτα βάλτε δική σου ανησυχία. Δική μου ανησυχία. Έλατε, κυρία Δάρα, όταν, κυρία Φωτίου, όταν λέτε ότι θα έχουμε και άλλες περικοπές... Εδώ όχι, 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 εγώ δεν είπα περικοπές, ούτε μισθών, ούτε συντάξεων, ούτε λειτουργικών εδώ άμεσων αναγκών. Εδώ έχουμε προβλήματα και ξέρουμε υπουργεία που δεν έχουν... Υπάρχει όμως δυνατότητα να εξοικονομήσουμε πράγματα και στον κρατικό προϋπολογισμό. Μακάρι. Μακάρι να φτάσουν αυτά που θα εξοικονομήσετε χωρίς να μειωθούν οι μισθοί, χωρίς να υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο, χωρίς να υπάρξουν... Προφανώς. Για να λάβω πράγματα καθαρά. Μία λύση η οποία, ας πούμε για παράδειγμα το ΕΚΑΣ, το ότι μειώνονται οι δικαιούχοι,
πιθανότατα να βάζει κάποια λεφτά στην πάντα. Μία λύση δηλαδή μπορεί να αποτελέσει μείωση προνοιακών επιδομάτων, κατηγοριών, να μειωθούν οι άνθρωποι που τα δικαιούνται, να αλλάξει το ποσοστό του, για να μπορέσετε να χτυπήσετε την ακραία φτώχεια. Όχι, θα σας πω είναι ορίστη. Αυτό είναι. Πέστε μου το όχι. Θα σας όχι. πω τα προνοιακά επιδόματα, ναι. είναι δύο λογιών και είναι τα οικογενειακά και τα αναπηρικά. Είναι. Έχουμε δεσμευτεί ότι δεν τα πειράζουμε. Ούτε εδώ, δεν ούτε τα πειράζουμε για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι είμαστε χαμηλότεροι. Αυτό το έχει αναγνωρίσει η ίδια η World Bank, που υποτίθεται ότι είναι η σύμβουλός μας αυτή την περίοδο, για την αναμόρφωση όλου του προνοιακού κράτους. Για να δούμε το νέο σχεδιασμό. Και θέλω να πω δύο κουβέντες για αυτή την αναμόρφωση, αν μου επιτρέψετε. Δηλαδή το χρόνο μας, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, δύο λοιπόν είναι τα στοιχεία. Το ένα είναι ότι εμείς δαπανάμε στη χώρα για προνοιακά επιδόματα, για γενικά για παροχές για το προνοιακό κράτος, για κοινωνικές παροχές αυτού του τύπου που μιλάμε, 2,2% του ΑΕΠ, 2,2% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 4,1 του ΑΕΠ. Μάλιστα. Είμαστε δηλαδή, εγώ εκεί το παρέλαβα την κατάσταση. Είμαστε στο χαμηλότερο, είμαστε πάτος. Είμαστε στο χάλι. Λοιπόν, τα οικογενειακά επιδόματα ειδικά. Είμαστε χαμηλότερα από όλη την Ευρώπη. Εμείς δεν δίνουμε πάει τα άλλο λοιπόν εκεί. Ναι. Πάει. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που αναγνώρισαν και οι θεσμοί, παρόλο που θα πρέπει να πω ότι στην αρχή συζητάγαν διάφορα πράγματα, τους εξηγήσαμε με όλους τους επιστημονικούς τρόπους, πήγαμε και ήρθαμε πολλές φορές, νομίζω αυτό είναι κατανοητό. Μα. Τώρα, από εκεί και ύστερα υπάρχουν παροχές άλλου τύπου που δίνονται από όλα τα υπουργεία. Άλλου τύπου. Μου λέτε ένα παράδειγμα, οποίες... ένα παράδειγμα για να καταλάβω. Ένα επίδομα, ξέρω εγώ, για διακοπές κάπου, που ούτε είναι ρυθμισμένο ώστε να το παίρνει μια συγκεκριμένη κατηγορία με συγκεκριμένους τύπους, αλλά είναι αποσπασματικό σε διάφορες περιπτώσεις. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αναμόρφωση όλου του προνοιακού κράτους. Πώς θα το κάνουμε? Θα μαζέψετε τους προϋπολογισμούς από όλα αυτά που Μπράβο. Λέτε τα διάσπαρτα αυτό που και θα κάνετε κεντρικά. Αυτό που καταφέραμε εμείς στη διαπραγμάτευση του καλοκαιριού και όλη την περίοδο τώρα και σε αυτό τη νέα διαπραγμάτευση που καταθέσαμε, ήταν να πείσουμε τους εταίρους ότι δεν μπορεί να στοχεύουν τα προνοιακά επιδόματα. Αυτό είναι μια προσφυλής μέθοδος, λένε κόψτε από εκεί. Μα πόσα είναι τα προνοιακά όλα επιδόματα, αυτά τα δύο που σας είπα? 1,300, 1,300. Τι να κόψουμε, όλα? Να τα κόψουμε? Δηλαδή αυτόν τον παραλογισμό το καταλάβανε ότι δεν μπορεί. Ανταυτού βάλαμε λοιπόν ό,τι υπάρχει από παροχές, επιδόματα. Δεν είναι προνοιακά, είναι επιδόματα τέτοιου τύπου που είπατε προηγουμένως. The government, την περιβόητη έκφραση, δηλαδή σε όλη την κυβέρνηση. Δεν είναι το Υπουργείο μας τα οποία τα δίδει, δεν είναι αυτά που συζητήσαμε, είναι διάφορα πράγματα διάσπαρτα. Φτάνουνε, αυτά είπαμε. Φτάνουνε. Όχι. Α. Κύριε Δαρά, με συγχωρείτε κύριε Δαράκη, με συγχωρείτε, μόλις είπα ότι τα λεφτά δεν θα βρεθούν από τα επιδόματα. Ένα Πάμε. Μικρό κομμάτι θα βρεθεί από μια εκλογήκευση, όχι πάλι των προνοιακών επιδομάτων, για να μην δημιουργούμε άδικα τα λεφτά στον κόσμο. Τελείως, τα προνοιακά λοιπόν, δεν τα πειράζουν. Τι κάνουμε όμως, τι είπαμε? Είπαμε εμείς κύριοι, αν δεν αναδιαρθρώσουμε όλο το κράτος, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Γιατί όπως ξέρετε καλά, το κράτος, αν θέλουμε να βοηθήσουμε πράγματι τη φτώχεια, αλλά και όλους τις ειδικές ευάλωτες κατηγορίες, ανάπηρους, ηλικιωμένους, παιδιά κτλ. Είναι, λοιπά, να, υπάρχει. Είναι η βοήθεια. Να δίνουμε υπηρεσίες. Να δώσουμε υπηρεσίες. Και όχι να δίνουμε ένα επίδομα Σωστό. Που πάει χαμένο. Πάμε στις υπηρεσίες. Και είναι χαμηλό. Πάμε στις υπηρεσίες. Άρα, τι δίνεται λοιπόν, ποια Μπράβο. Είναι τα προγράμματα για να αντιμετωπιστεί στην ουσία του το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Καταρχήν να πούμε λοιπόν για αυτό που θα αρχίσει μέσα στον Ιούλιο για πρώτη φορά από μας. Είχε ξεκινήσει ένα πιλωτικό άλλου τύπου, εγώ ισχυρίζομαι, από την προηγούμενη κυβέρνηση σε 13 δήμους και θα δώσουμε, εμείς κάνουμε ένα πιλωτικό για αυτό το εξάμηνο, να το εκτιμήσουμε, να δούμε τι λάθη κάνουμε, ώστε από 1η-17 που θα το κάνουμε σε όλη τη χώρα, ναι. να μην έχουμε αστοχίες. Σωστά. Ναι.
Τι έχει αυτό το πιλωτικό? Έχει τρεις πυλώνες ταυτόχρονα. Δηλαδή, ο πρώτος που είναι ο επιδοματικός, δεν αλλάζει. Ο οποίος είναι και τράπεζα και ρευστό. Κάρτα. Σωστά. Και κάρτα και ρευστό. Και ρευστό. Γιατί εμείς θέλουμε, όπως κάναμε με το πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης, να βάλουμε την κουλτούρα του πλαστικού χρήματος. Είμαστε οι πρώτοι που με το πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης δώσαμε αυτή την αξιοπρέπεια στο φτωχό άνθρωπο να έχει μια κάρτα που την πιστώνουμε κάθε μήνα. Τι άλλες παροχές έχει πρόσβαση? Σε τι άλλες παροχές? Η δεύτερη κατηγορία παροχών είναι εξειδικευμένες παροχές. Δηλαδή, δεν έχεις σπίτι, να δούμε αν μπορούμε να σου δώσουμε ένα ενίκιο ή να δούμε πού μπορούμε να σου βρούμε ένα σπίτι. Αν δεν έχεις, πρέπει... Εννοείται επιδότηση. Επιδότηση μάλιστα, ναι. Αν, ας πούμε, γιατί καταλαβαίνετε, δεν είναι όλος ο πληθυσμός που μπαίνει με τις ίδιες ανάγκες, διότι ναι, μεν το επίδομα κάνει μια οριζόντια αντιμετώπιση, αλλά είναι λάθος. Εμείς το είχαμε πει 100 φορές. Το πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης έκανε στοχευμένες ενέργειες. Αυτή την τεράστια εμπειρία θέλουμε να την μεταλαμπαδεύσουμε και στο ΚΕΑ, στο κοινωνικό εισόδημα. Μπράβο. Ο τρίτος πυλώνας. Δεσμευόμαστε ότι το 10% των ανθρώπων που θα μπουν στο ΚΕΑ και στο πιλωτικό τώρα, αλλά και μετά σε όλη την Ελλάδα, το 10% λοιπόν αυτών των ανθρώπων θα έχει μία μορφή απασχόλησης. Πώς το τι εννοώ? Πώς με τόση ευκολία το λέτε αυτό? Δεσμευόμαστε το 10% των ανθρώπων που θα μπουν θα βρουν θέση εργασίας. Λοιπόν. Από πού, τι σας κάνει να είσαστε καταρχήν σίγουροι? Καταρχήν έχουμε δεσμευτεί και μνημονιακά. Αν αυτό σας κάνει πιο σίγουρους. Αλλά πέρα από αυτό, αφού εσείς το λέτε, εσείς σας αρέσουν αυτά. Λέτε είναι μνημονιακή υποχρέωση φορτίου, άρα πρέπει να το κάνει να κόψει το κεφάλι της. Λοιπόν, επειδή σας αρέσουν αυτά, αλλά σας λέω ότι αν δεν βάλουμε το 10% ή ένα ποσοστό, πολύ σημαντικό, για το 10 μιλάμε, το 100 στην εργασία με οποιοδήποτε τρόπο, προσέξτε με, απασχόληση είπα πριν, δεν είπα σε μόνιμη θέση εργασίας, δηλαδή είτε από τους ανθρώπους που είναι στην κοινοφελή, αυτά που βγάζει η συνάδελφός μου, η κυρία Ράνια Αντωνοπούλου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, θα πρημοδοτηθούν κάποιοι άνθρωποι? Βέβαια, θα πάρουν όλοι όσοι θα μπουν στο ΚΕΑ θα πρημοδοτηθούν. Το ΚΕΑ έχει και άλλες και άλλους νεοτερισμούς. Είτε λοιπόν, καθίστε να ολοκληρώνω μία φράση. Ναι, ναι. Είτε θα πρημοδοτηθούν λοιπόν σε αυτές τις θέσεις που προκυρήσει η κυρία Αντωνοπούλου. Είτε θα μπουν σε εκπαίδευση, επιμόρφωση, ώστε να μάθουν κομπιούτερ, να μάθουν μία γλώσσα, να μάθουν πράγματα για να μπορούν να μπουν στην εκκλησία. Όσοι θέλουν είναι αυτοί, είτε το 10% εμείς, κοιτάξτε, όποιος μπαίνει στο ΚΕΑ πρέπει να έρχεται στο κέντρο κοινότητας ή στο Δήμο, γι' αυτό κάναμε τα 254 κέντρα κοινότητας όλη την Ελλάδα, να έρχεται να εμφανίζεται και να βλέπουμε πού βρίσκεται, ποιες είναι οι ανάγκες του, είναι εξατομικευμένο και όπως καταλαβαίνετε συνδέεται άμεσα με τα εκάστοτε γραφεία του ΟΑΕΔ. Αυτός που μπαίνει στο ΚΕΑ δεν αφήνεται στο σπίτι του με ένα επίδομα και άντε κόψε το κεφάλι σου. Ναι. Άρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δεύτερη μεγάλη διαφορά η οποία κάνουμε. Θα μπουν τον Ιούλιο. Κάθε φορά που μπαίνει ένας άνθρωπος, πολύ αμέσως σχεδόν έχει την απάντηση, γιατί είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που ή θα πάει στο Δήμο ή θα πάει στα ΚΕΠ ή θα την κάνει από το σπίτι του, που είναι έτσι φτιαγμένη ώστε σε κάθε γραμμή του λέει αν λέει σωστά ή λάθος, γιατί κάνει άμεσα τη διασταύρωση και αν έχει δώσει λάθος στοιχεία πρέπει να τα διορθώσει. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Άρα ελέγχουμε πλήρως. Είμαστε αυτόματα συνδεδεμένοι με τα στοιχεία της ΓΚΔΟΕ, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή με το τάξης. Ένα το κρατούμενο. Δύο, μιλάμε για το εισόδημα που έχει το τελευταίο εξάμηνο. Δηλαδή αν το τελευταίο εξάμηνο περιήλθε σε φτώχεια, μπορεί να μπει. Αυτό είναι καινούριο. Βεβαίως. Τρίτον, είναι ongoing διαδικασία, δηλαδή δεν σταματάει ποτέ. Ναι. Έτσι και ανοίξει το σύστημα. Και θα αλλάζουν και οι όροι, φαντάζομαι, όταν θα δείτε. Όχι, έτσι και ανοίξει το σύστημα τώρα τον Ιούλιο, δεν σταματάει μέχρι το τέλος του χρόνου. Μπορείς ανά πάσα στιγμή που φτώχεινες να μπεις. Να μπεις. Καταλάβατε. Έξι μήνες και το ίδιο θα γίνει και μετά. Μπέστε μας όμως μια. Αλλά προσέξτε. Σαφές. Είμαστε όμως πολύ, επίσης ξέρουμε πολύ καλά το θέμα της μαύρης εργασίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν
που έχουν μαύρη εργασία. Ναι. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το ελέγξουμε με τις διαδικασίες που σας είπα, δηλαδή ότι εσύ εμφανίζεσαι στο κέντρο κοινότητας και στο Δήμο έχεις υποχρέωση να αναλάβεις την εργασία που σου λέμε. Ακούστε με ένα λεπτό, όχι για κανένα λόγο να κάνουμε τον detective στους φτωχούς ανθρώπους, αλλά γιατί έτσι στερούνται ένα ψηλότερο επίδομα. Σωστά. Και όχι ένα επίδομα ακραίας φτώχειας, ναι. Μεγαλύτερα κομμάτια του πληθυσμού. Λοιπόν, αυτό είναι το ΚΕΑ. Τώρα, πάμε πίσω. Φτάνουν αυτά? Όχι, δεν φτάνουν. Και τα τρία μέτρα που σας είπα, δεν φτάνουν. Και τα τρία μαζί. Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε σχολικά γεύματα. Έχω μιλήσει 500 φορές για την ακραία παιδική φτώχεια. Σχολικά, δεν τελειώνει το σχολείο τώρα. Ναι, βέβαια. Άρα για το Σεπτέμβρη. Από το Σεπτέμβρη, από το Σεπτέμβρη λοιπόν. Έτσι. Ναι. Και θυμάστε 11.500 μαθητές είχατε. Ναι, ναι, 11.500 σε πρωινά. Τα οποία δημοτικά, δεν τα είχαμε εμείς. Τα είχε οργανώσει και τα έδινε δωρεάν ο Γρηγόρης μαζί με ένα κονσόρτσιουμ εταιριών οι οποίοι το κάνανε. Φύγουμε. Και εμείς δίναμε 4.000 γεύματα ζεστά για πρώτη φορά στην Αττική. Πέστε και κάτι που νοιάζει πάρα πολύ κόσμο. Ωραία. Λειτουργία των κοινωνικών δομών στους Δήμους. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Κόβονται εκεί πέρα τίποτα? Όχι. Όχι. Θα σας πω αμέσως. Βοήθεια στο σπίτι. Αυτά που βοηθάνε λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους. Για ακούστε με, γιατί τίποτα. Γίνεται μια μεγάλη, ένας τζόγος αυτές τις μέρες, καμιά φορά απολαύσεις πληροφόρηση για τις δομές φτώχειας. Οι δομές φτώχειας είναι ανισομερώς κατανεμημένες σήμερα στους Δήμους, γιατί ήταν από το παλιό ΕΣΠΑ, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε, σε ορισμένους Δήμους. Άστε, προσέξτε το με τώρα. Τι κάνετε τώρα? Ναι, αυτοί είναι 700 εργαζόμενοι και έχουν αντίκτυπο σε κάποιες χιλιάδες ωφελούμενων. Έτσι. Αλλά ανισομερώς κατανομημένοι σε όλη την Ελλάδα. Εμείς, στο νέο ΕΣΠΑ, σχεδιάσαμε, όπως σας είπα πριν, τα κέντρα κοινότητας 254. Εκεί πέρα όλα αυτά τα προγράμματα δομών φτώχειας, μερικά από αυτά συνεχίζουμε. Μερικά κρίθηκαν, δεν κρίθηκαν ικανοποιητικά και δεν τα συνεχίζουμε, όπως είναι οι τράπεζες χρόνου και οι λαχανόκηποι. Όμως, και οι εργαζόμενοι θα πρημοδοτηθούν με τόσα πολλά μόρια, γιατί τα έχουμε συζητήσει μαζί τους και τα ξέρουν, όπως και με την ΚΕΔΕ, με τον κύριο Πατούλη, όπως έχουμε φέρει και όλους τους περιφερειάρχες. Τα έχουμε συμφωνήσει λοιπόν αυτά. Και άρα θα μοριοδοτηθούν έτσι που θα ενταχθούν στις νέες δομές. Στις νέες δομές μερικές στόχες που θα συνεχίσουν, μερικά κέντρα κοινωνικά που είναι καινούργια 254, 1.400 θέσεις ανοίγουμε εμείς στο νέο ΕΣΠΑ, έναντι 900 που υπήρχαν στο παλιό. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει χώρος αρκετός και δεν χρειάζεται να στριμωγνόμαστε, δηλαδή να διαγωνιζόμαστε. Λοιπόν. Διασφαλίζουμε. Αν το νέο ΕΣΠΑ δεν έχει... Να βάλουμε μια τελεία, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Να και πω να όμως εγώ για αυτό που θέλω, το μεγάλο σχέδιο, το οποίο είμαι υποχρεωμένη και έχω υποσχεθεί στην κυβέρνησή μου ότι θα το καταθέσω για ανοιχτή διαβούλευση από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που είναι η αναθεώρηση όλου του κοινωνικού κράτους. Ενιαίος νομοσπλαίσιος λοιπόν. Μάλιστα. Με τρεις βαθμίδες. Το πρωτοβάθμιο. Νέοι θεσμοί στο πρωτοβάθμιο. Θα είναι τα κέντρα οφειλή, δηλαδή τα κέντρα ολοκληρωμένης φροντίδας ηλικιωμένων, τα οποία θα υπάρχουν πάλι ισότιμα κατανεμημένα σε όλη την Ελλάδα. Όχι όποιος πρόλαβε. Να το δούμε όταν λοιπόν αυτό το πράγμα θα το φέρετε. Ωραία. Να η πρωτοβάθμια λοιπόν αλλάζει και στους ηλικιωμένους και στα παιδιά. Εσείς λέτε ότι αλλάζει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Η δευτεροβάθμια θα το φέρετε, θα βάλουμε νέους κανόνες για τα ιδρύματα. 750 ιδρύματα. Σας νοιάζει αυτό? Ιδιωτικού δικαίου. Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι. Τις φέρνετε εδώ 10 μήνες. Αυτό θα τελειώσει με το νέο νόμο πλαίσιο. Και η τρίτη βαθμίδα, η αποϊδρυματοποίηση που δεν προχώρησε τίποτα στην Ελλάδα. Θα ανοίξουμε νέα κέντρα σε όλη την Ελλάδα, τρία δηλαδή, εκτός από το Μητέρα, για να επισπεύσουμε όλη τη διαδικασία υιοθεσίας, για να επισπεύσουμε όλη τη... Κυρία Φωτίου. Αυτά γιατί αργείτε? Κυρία Φωτίου. Γιατί ένας νέος νόμος πλαίσιο σε μια Ελλάδα που δεν είχε ποτέ ενιαίο νόμο πλαίσιο από τη Φρυδερίκη μέχρι σήμερα θέλει πολύ δουλειά. Οι συνάδελφοί σας, κυρία Φωτίου, περιμένουν υπομονετικά τόση ώρα. Και θέλει και ομάδες οι οποίες ενθουσιασμένες θα το πάρουν στην πλάτη τους. Σας ευχαριστούμε. Δεν έχεις τέτοια. Θα είμαστε πάλι μαζί. Θα είμαστε να μας τα ξαναπείτε. Και για να σας ελέγξουμε. Αν αυτά που λέτε. Μακάρι.
Για να επιβεβαιώσετε. Και σας θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα 700 εκατομμύρια το πρωτογενές πλεόνασμα θα δοθούν στο κοινωνικό κράτος συν τα 380 που έχουμε εισπράξει μέχρι σήμερα από τις λίστες Λαγκάρντ. Και δεν λέγεται κουβέντα. Λίστες Λαγκάρντ, Panama Papers. Εδώ θα είναι για να τα δούμε και για να σας ελέγξουμε, κυρία Φωτίου. Γιατί μου λένε οι γνωστοί. Ασταμάτη, κυρία Φωτίου, σήμερα. Ήρθε και λένε, να τα πει και θα τα πει. Μου λένε οι γνωστοί μου, γιατί δεν το λέτε αυτό, κυρία Φωτίου, ότι εισπράξετε από τις λίστες Λαγκάρντ. Ο κόσμος νομίζει ότι δεν παίρνετε μία. Κυρία Φωτίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων.